Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω πάρα πολλές γνωστές φυσιογνωμίες και έχω ένα ντεζαβού τώρα, ένα τον κύριο Γιαννόπουλο, τον κύριο Βούλγαρη, τον κύριο Δερμετζόγλου, στις ίδιες, τον εαυτό μου, στις ίδιες θέσεις και κάπου λίγο έχω μπερδευτεί σε ποια πορταριά είμαστε. Είναι η σταθερή θέση σου αυτή εκεί, έτσι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Κάτσε να κάτσω κάπου στην άκρη εγώ για να βλέπετε. Λοιπόν. Έχουμε ένα περιστατικό φτιάξει με τον κύριο Σκολαρίκο, το οποίο είναι περιστατικό λιθίασης. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ξανακάνει ποτέ εικονικό ασθενή, να σας πω την αλήθεια. Είναι η 7η χρονιά στην Πορταριά, αλλά εικονικό ασθενή δεν είχα τύχει να κάνω, οπότε δεν έχω μεγάλη εμπειρία. Θα με βοηθήσετε λίγο. Ξέρετε τη διαδικασία, θα τρέξουμε λίγο το περιστατικό, θα σχολιάσουμε αυτά που γίνανε με βάση τα guidelines και τις τρέχουσες απόψεις. Θα καταγράψουμε τις όποιες μικροδιαφωνίες και αύριο το πρωί θα κάνουμε έτσι ένα review και θα ομονοήσουμε. Αύριο το πρωί όμως, έτσι όχι σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάω. Είναι ένας ασθενής 15 ετών, μικρός ηλικιακά. Το 2003 έχει ένα μονήρι λίθος στην αριστερή νεφρική πίελο, κάνει ένα κολικό. Δεν έχει ουρολογικό ιστορικό. Η οικογένειά του δεν αναφέρει ιστορικό λιθίασης σε κανένα από τα μέλη του, ούτε γονείς ούτε αδέρφια. Και το παιδί, βέβαια, 15 χρονών, δεν έχει και άλλα συνοδά προβλήματα. Και αυτή είναι η αθινογραφία του. Είναι μια πέτρα μέγιστης διαμέτρου 2,5 εκατοστά, στον αριστερό νεφρό. Παρεπιπτόντως, θα ήθελε κάποια άλλη εξέταση ή του φτάνει η ΝΟΚ. Κύριε Βουλγάρη. Ένα υπέρηχο, δεν το έχουμε. Άντε, έχουμε και ένα υπέρηχο. Ένα υπέρηχο και μια νόξα φτάνει για να κάνετε κάτι. Μια αξονική τομογραφία. Το ήξερα. Το ήξερα ότι θα ζητήσει ο κύριος Βουλγάρης. Προφανώς χρειαζόμαστε και κάτι καλύτερο απεικονιστικά. Εντάξει, το υπέρηχο το έχετε όλοι στο ιατρείο, είναι εύκολο. Την νόξα τη φέρνει από το ακτινολογικό εργαστήριο. Η αλήθεια είναι ότι το υπέρηχο και η νόξα δεν επαρκούν για να προχωρήσουμε σε παρέμβαση. Θέλουμε κάτι πιο καλό απεικονιστικά. Παραδοσιακά ζητούσαμε πυελογραφία. Οι πιο παλιοί από εμάς είμαστε ακόμα εξοικειωμένοι καλά με την πυελογραφία. Νομίζω όμως ότι η αξονική σήμερα σαφέστατα είναι η καλύτερη δυνατή εξέταση που μπορεί να έχει κάποιος. Τα δείχνει όλα. Και βλέπετε εδώ την πέτρα, η οποία είναι σφινωμένη ουσιαστικά, στην πυελωτρική συμβολή. Βλέπετε έχει διάταση πίσω. Φαίνεται εδώ, καθώς κατεβαίνουμε μια τομή, ότι ακριβώς στην ΠΟΣ. Δεν έχω άλλες τομές, δεν έχει και νόημα. Λοιπόν, και πάμε στη θεραπεία. Ξαναλέω, είναι 15 χρονών. Έχει αυτό το πελήθο 2,5 εκατοστά. Και αυτές είναι όλες οι δυνατές θεραπευτικές λύσεις. Ποιος θα πρότεινε εξωσωματική? Σηκώστε τα χέρια για να πηγαίνουμε λίγο γρήγορα. Εξωσωματική, 2,5 εκατοστά είναι. 2. 3. Ανοιχτή επέμβαση, πυελολιθοτομή. Κανένας? Είστε σίγουροι? Καλά. Λαπαροσκοπική πυελολιθοτομή. Ένας, ωραία. Ποιος θα πήγαινε από κάτω με το εύκαμπτο? Πιθανόν να μπορούσε και με το άκαμπτο να φτάσει, αλλά ας το πάρουμε σαν ένα σενάριο παιδί. Είναι, μπορεί και να τα καταφέρναμε, δεν ξέρω αν είχαμε ένα λεπτό εργαλείο, αλλά με εύκαμπτη. Ίσως ναι. Είναι 2,5 εκατοστά βέβαια. Είναι σε 100 σημείο. Είναι λίγο μεγάλη όμως. Ναι. Δηλαδή μπορεί. Πιστεύεις ότι θα τελειώνει με μία συνεδρία? Υπό προϋποθέσεις, λόγω της θέσης του λίθους, σαφέστατα είναι μεγάλη, έτσι τα 2,5 εκατοστά σαφώς θα συμφωνούσα με την επόμενη πρόταση, αλλά υπό προϋποθέσεις και η εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση, ίσως θα ήταν δεύτερη υπό προϋποθέσεις. Λοιπόν, διαδερμική. Νομίζω ότι είστε περισσότεροι. Ποιος δεν θα κάνει τίποτα, απλώς το παρακολουθούσε. Εντάξει. Άλλες πληροφορίες από την εξονική έχουμε, μονάδες Χάουσφελτ κτλ.? Όχι, δεν έχουμε.
Καταλαβαίνω. Θέλετε, αλλά δεν έχουμε, όχι. Μην ξεχνάτε ότι έγινε το 3 αυτό, έτσι. Το περιστατικό είναι πριν από 11 χρόνια. Ήταν ίσως λίγο προχωρημένο. Οι μονάδες Χάουνσφιλντ τότε είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Υπήρχαν δηλαδή. Αλλά δεν ήταν τόσο εξελιγμένα τα πράγματα. Λοιπόν, τα guidelines τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πω, τα ξέρετε και που βρίσκονται. Άλλωστε, απλώς να σχολιάσω μόνο ότι τα guidelines τα τελευταία του 2013 είναι λίγο ευέλικτα, φτιαγμένα λίγο έτσι πιο, με μεγαλύτερη πολιτική έτσι, ικανότητα. Βλέπετε ότι εδώ στις 10 με 20 μιλούν για εξωματική ή ενδοουρολογία για να πιάσουν και αυτό που υπόθηκε πριν, δηλαδή διαδερμική ή εύκαμπτη. Ενώ για τις πάνω από τα 2 εκατοστά πέτρες, ξεκάθαρα δίνουν το νούμερο 1 στη διαδερμική και βάζουν το 2 στην εύκαμπτη. Σύμφωνοι. Αλλά αυτό που είχε αλλάξει από τα παλιότερα, από τα λίγο παλιότερα, από την προηγούμενη έκδοση, νομίζω του 11 ήταν η προηγούμενη ανανεωμένη έκδοση, είναι αυτό εδώ, ότι δεν βάζει εδώ PCNL ή εύκαμπτη, βάζει ενδοουρολογία και σε αφήνει να διαλέξεις τι θέλεις να κάνεις. Σύμφωνοι. Εμείς όμως είμαστε εδώ και τα guidelines λένε αυτό. Εντάξει. Ωστόσο, ο ασθενής αυτός υποβλήθηκε σε ανοιχτή πυελολιθοτομή. Νάκη πέτρα. Δεν ξέρω ωραία που είναι, ε. Λοιπόν, είναι μια πέτρα γύρω στα 2,5 εκατοστά. Βγήκε ατόφια. Θέλει κάποιος να σχολιάσει. Γιατί δεν έγινε λαπαροσκοπικά. Δεν ξέρω. Το 3. Με ρωτάτε, δεν το έκανα εγώ. Λέω. Ή το 2003 ήταν λίγο... Έπεσε. 2003, πόσοι μπορούσαν να κάνουν λαπαροσκοπική πυελολιθοτομή στην Ελλάδα, ίσως κανείς. Να επεκτείνω λίγο στο ερώτημα. Δηλαδή, πιστεύετε ότι εφόσον μία μέθοδος όπως η λαπαροσκοπική ή η ρομποτική υπάρχει, δεν πρέπει κανένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης να χρησιμοποιείται. Και πρέπει, παραδείγματος χάρη, όλες τις ριζικές, όσοι δεν κάνουν ενδοσκοπική, απλώς για σκέψη είναι, να τους στέλνουν εκεί πέρα που κάνουν. Και πώς αυτοί που κάνουν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλους. Δηλαδή, να έχετε πάντοτε τη σκέψη ότι όπως κάποτε μου είχε ρωτήσει ένας θείος μου, εσύ πού θα χειρουργώσουν, λέω στο Walls πριν από 10 χρόνια. Εκεί, όλα εκεί να πάω. Δεν σε δέχεται όμως. Καταλάβατε, να είναι λίγο το ρεαλισμός versus το άριστο. Με το ίδιο σκεπτικό είπα και εγώ γιατί δεν συμφωνείτε, γιατί παρά το γεγονός ότι μιλάμε για guidelines και για δόγματα στην ιατρική, μάλλον καθιερωμένα στάνταρ σχήματα στην παρούσα κατάσταση, θα μπορούσε να πει κανείς, εγώ ρε φίλε είμαι στη Μυτιλίνη, είναι χειμώνας, αυτό μπορώ να κάνω, αυτό το έκανα. Ίσως εδώ πάει και το σχόλιο του καθηγητή, ότι έγινε γιατί αυτό μπορούσε να γίνει, γιατί αυτό έκρινε εκείνη τη στιγμή ο γιατρός. Δεν μας αρέσει. Εμένα δεν θα μ' άρεσε το παιδί μου 15 ετών να υποβληθεί σε ανοιχτό χειρουργείο. Παρ' όλα αυτά, αυτό έγινε. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι εγώ έκανα μια λυσιτελή παρέμβαση. Έτσι. Του τέλειωσε το πρόβλημα, να η πέτρα. Ούτε θράσματα μείναν, ούτε clinical insignificant, ούτε pigtail έβαλα, ούτε τίποτα. Ούτε νευροστομία, να τόσο. Εν πάση περιπτώσει, παρ' όλα αυτά, τα guidelines έχουν αναφορά στο ανοιχτό χειρουργείο και οι ενδείξεις για το ανοιχτό χειρουργείο είναι εδώ. Για να μην σας κουράσω. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα, δεν θα βρείτε πουθενά εδώ μέσα ένδειξη για το συγκεκριμένο περιστατικό. Για να πω την αλήθεια, και θα ήθελα έτσι να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος είναι ο ασθενής που σήμερα χρειάζεται ανοιχτό χειρουργείο για την πληθίαση. Υπάρχει κάποιος που θέλει, ας πούμε, να το σχολιάσει αυτό, να πει κάτι που σκέφτεται για την ανοιχτή χειρουργική παρέμβαση στη πληθίαση. Δηλαδή, ποιον ασθενή θα θέλατε χειρουργεί στα ανοιχτά? Συνήθως ανατομικές ανομαλίες, εκτοπίες, προηγούμενα χειρουργία που κάπως κομπρόμισε, ας πούμε, την ενδορολογική προσέγγιση. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ρωτάω σκοπίμως, έτσι, η ερώτησή μου είναι προβοκατόρικη, γιατί περιμένω ακριβώς να ακούσω ποια είναι η ανομαλία που θα σε κάνει να χειρουργήσει ανοιχτά, για πες μου. Σε δική σου πρακτική, έτσι, για σένα μιλάμε. Εσύ. Θα ήταν παραδείγματος χάρη μια επιπεπλεγμένη περίπτωση, δηλαδή ένα διπλό σύστημα ή ξέρω εγώ μια εκτοπία ή ένας πολυχειρουργημένος στο παρελθόν. Ζολδάκι. Ή ένας άνθρωπος... Ένα διπλό σύστημα. Ποια είναι η δυσκολία να κάνεις ενδορολογία σε ένα διπλό σύστημα? Δεν το λέω ότι υπάρχει δυσκολία. Λέω ότι θα το σκεφτόμουν ως πιθανή δυσκολία. Παραδείγματος χάρη, εγώ είχα ένα περιστατικό που είχε έναν ουρητήρα Y. Είχαν φέρει τον έναν ουρητήρα στον άλλον. Why? Ναι. Ωραία. Αυτό δεν θα συμπόδιζε να κάνεις μια διαδερμική όμως.
Όχι, αλλά άμα ήταν παραδείγματος χάρη θέμα ουρητηροσκοπικό στον ουρητήρα που είχε έρθει προς την υγιή πλευρά, θα ήταν αδύνατο. Παρά μόνο downgrade. Να σωστά, δεν θα μπορούσε να κάνει ουρητηροσκόπηση, αλλά πάλι δεν θα ήταν υποχρεωτικό να κάνει ανοιχτή, θα μπορούσε να κάνει διαδερμική. Πάμε στην εκτοπία, γιατί εγώ αυτή περίμενα να ακούσω. Συγγνώμη, την εκτοπία. Ποια είναι η εκτοπία που μας εμποδίζει να κάνουμε ενδορολογική παρέμβαση? Για πείτε μου μια εκτοπία που φαντάζεστε ότι δεν μπορεί να γίνει ενδορολογικά. Κύριε Γιαννόπουλε, μην το λέτε εσείς αυτό. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Ο πιελικός νεφρός λέει. Εσείς τι για πείτε. Ορίστε, πείτε στο ακροατήριο, μια και το αναφέρατε. Δεν μπορεί να γίνει στον πιελικό νεφρό ενδορολογία? Βεβαίως. Μπορεί να γίνει. Και μπορεί να γίνει εύκαμπτη, το πιο εύκολο. Και διαδερμική μπορεί να γίνει με διάφορες τεχνικές, μην πω σε λεπτομέρειες. Άρα ούτε αυτό ισχύει. Άλλο. Ψάχνω να βρω την ένδειξη για το ανοιχτό χειρουργείο. Ναι. Ένδειξη. Περιστατικό το οποίο έχει τύχει είναι ένα ξεχασμένο stand 15 μήνες, το οποίο ενδοσκοπικά δεν μπορεί να αφαιρεθεί, τουλάχιστον σε προσπάθειες. Είναι πεταλοειδής νεφρός, κοραλοειδής λιθίαση και στα δύο συστήματα. Και ο ασθενής έχει 15 μήνες ένα stand στο ένα από τα δύο συστήματα. Δεν μπορεί να αφαιρεθεί με τίποτα ενδοσκοπικά, έτσι θεωρούμε. Οπότε η πρόταση στον ασθενή είναι, αν δεν ξαναμπορέσουμε ενδοσκοπικά μετά από εξωσωματική ή κάτι τέτοιο, να πάμε ανοιχτά. Μισό λεπτάκι. Γιατί δεν μπορεί να αφαιρεθεί ένα stent που έχει μείνει 2 χρόνια στο ροπητικό? Γιατί έχει πιάσει πέτρες πάνω, έχει πιάσει πέτρες κάτω, που είναι πολύ εύκολες να αντιμετωπιστούν ενδορολογικά, και έχει πιάσει και πέτρες κατά μήκος, που είναι το δύσκολο κομμάτι. Σωστά. Mm-hmm. Πώς θα βγει ανοιχτά αυτό? Ανοίγεις λοιπόν το νεφρό, κάνεις και μια χιστολιθοτομή, βγάζεις το κομμάτι της κύστης, βγάζεις το κομμάτι του νεφρού, το ενδιάμεσο κομμάτι στο ανοιχτό χειρουργείο δεν έχει την ίδια δυσκολία. Πώς θα καθαρίσεις τον ουρητήρα κατά μήκος, και μάλιστα με μία τομή ως φυγική, ας πούμε? Σαφώς και έχει δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ενδοσκοπικά θα είναι πιο δύσκολο το να αφαιρεθεί. Έτσι. Ανοιχτά βλέπεις και κάνεις την ώρα του χειρουργείου. Εντάξει, δεν θα επιμείνω. Διαφωνώ, αλλά δεν θα επιμείνω. Άλλο. Κώστα. Κώστα Σαντινίδης. Σε αυτό διαφωνώ κάθετα, αλλά ολοκλήρωσε. Βάζουμε στην κουβέντα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αυτό είναι ένα ιδανικό χειρουργείο, η στένωση πυροτηρητικής με λιθίαση, για μια λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ή μια ρομποτική αντιμετώπιση ή ακόμα ανέφερα, και συνδυασμένη ενδορολογική. Εγώ το ανέφερα σαν τη διαστολή με την ενδοουρολογία. Mm. Δηλαδή ανοιχτό σλάς λαπαροσκοπικό θα το προτιμήσει σε σχέση με ενδοουρολογικό. Μάλιστα. Ωραία. Έβαλε το ανοιχτό με το λαπαροσκοπικό μαζί ουσιαστικά. Ναι, σαν ίδια προσέγγιση έξω από την αποχέτευση. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω ότι δεν θα μπορέσετε εύκολα να μου βρείτε αυτή τη στιγμή ένδειξη για ανοιχτό χειρουργείο. Πραγματικά σας το λέω. Η μόνη ένδειξη ανοιχτό χειρουργείο είναι αυτό που είπατε νωρίτερα. Είναι ένας ασθενής που δεν μπορεί να μετακινηθεί σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο και ο χειρουργός του ξέρει να κάνει μόνο ανοιχτό χειρουργείο. Αυτό με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Νομίζω ότι είναι η μόνη ένδειξη και ίσως είναι η μόνη δικαιολογία που βρίσκουμε για αυτόν τον ασθενή στο ότι υποβλήθηκε σε ανοιχτή επέμβαση. Ραφίκ, ναι. Έστω και εκπαιδευτικά να μεταφέρει κάποια γνώση σε εκπαιδευόμενους του ανοιχτού χειρουργείου στην περίπτωση που κάποια ενδοσκοπική ή κάποια λαπαροσκοπική χρειάζεται conversion. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζει κανείς και την ανοιχτή. Έχεις δίκιο σε αυτό, με την έννοια ότι η τέχνη του ανοιχτού χειρουργείου χάνεται. Αλλά θα σας πω ότι είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι εγώ αρχίζω και κάνω ξανά τους προστάτες μου όλους διακιστικά, ενώ τους έκανα μέχρι τώρα με διουρηθρική, με λέιζερ ή ξέρω εγώ με οτιδήποτε άλλο, μόνο και μόνο για να εκπαιδευτούμε εμείς και οι νεότεροι. Μα δεν χρειάζεται να την κάνετε πια ανοιχτά, αφού μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Επομένως και αυτό ακόμα το επιχείρημα της εκπαίδευσης ίσως δεν ευσταθεί πολύ σε αυτή την ιστορία. Δεν με βρίσκει και αυτό δηλαδή απόλυτα σύμφωνο. Νομίζω ότι μόνο αυτό που υπόθηκε πριν, οι συνθήκες θα έλεγα ότι επιβάλλουν ίσως μια ανοιχτή επέμβαση σε αυτή την περίπτωση. Και μάλιστα αυτά είναι και μια εύκολη πέτρα. Και είναι και ένα παιδί 15 χρονών, έτσι αυτό βρήκα να εκπαιδευτούν στο 15χρονο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν το λέω, okay. Λοιπόν, αυτά ξαναλέω εδώ, είναι διάφορα που περιγράφουν. Πολλά από αυτά δεν με βρίσκουν σύμφωνο, δεν έχει καμία σημασία όμως. Αυτά λένε τα guidelines για να είναι και πλήρη ίσως. Εντάξει, okay, έγινε ό,τι έγινε. Δεν έχει σημασία. Βγήκε η πέτρα, να σας την ξαναδείξω κιόλας. Όμορφη πέτρα, έτσι.
Ναι ή όχι. Λοιπόν, τι κάνουμε. Εντάξει, τι βγάλαμε. Ποιος πιστεύει ότι πρέπει να γίνει ανάλυση μόνο του λίθου. Να σηκώσει το χέρι. Ωραία. Ποιος πιστεύει να πρέπει να γίνει και ανάλυση του λίθου και πλήρης μεταβολικός έλεγχος. Οκ. Okay. Ποιος δεν θα κάνει τίποτα άμεσα, απλώς θα έλεγε στον ασθενή ή το, δεύτερο, ή το τρίτο ή το τέταρτο, δηλαδή εντάξει, θα σε ξαναδούμε με ένα υπέρηχο, με ό,τι ο καθένας θέλει για να τον παρακολουθήσει. Σε ένα 15χρονο παιδί θα προτείνατε αυτό, συνάδελφε, γιατί. Είναι 15 χρονών. Ε? Μονή τη πρώτη φορά είναι 15 χρονών όμως. Εντάξει, okay. Για κάποιο άλλο νομίζω συμφώνησε αυτό. Συμφωνείτε, κύριε καθηγητά, εσείς. Όχι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση πάρα, πάρα πολύ έντιμη. Εδώ πέρα είμαστε σχολείο και λέμε όλες τις αδυναμίες μας. Πόσοι από εσάς στέλνετε λίθο για ανάλυση ή πόσοι από εσάς κάνετε μεταβολικό έλεγχο. Πόσοι στέλνετε λίθο για ανάλυση. Μόνο αυτό καταρχήν. Σηκώστε τα χέρια. Καμιά δεκαριά μετράω. Πόσοι κάνετε και μεταβολικό έλεγχο. Μισό λεπτό θα το πούμε. Μετά αυτό. Ας δώσω την κάρτα μου μετά, μην βιάζεστε. Λοιπόν, ποιος κάνει και μεταβολικό έλεγχο. Νομίζω ότι λιγότεροι από αυτούς. Λιγότεροι από τους τέτοιους. Ωραία. Να είμαστε λίγο πραγματιστές. Έτσι. Να μην δίνουμε εδώ την εντύπωση ότι πάμε με εξωγήινα πράγματα. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, επειδή αυτές τις συζητήσεις, ξαναλέω, τις κάνουμε τουλάχιστον στην Πορταριά 7 χρόνια. Από την πρώτη Πορταριά κάτι τέτοια σχόλια κάνουμε, τα οποία είναι η πραγματικότητά μας. Έχει δίκιο. Όμως σήμερα υπάρχουν κέντρα στην Ελλάδα, έστω και ιδιωτικά εργαστήρια, που κάνουν αξιόπιστη ανάλυση λίθου. Η Θεσσαλονίκη έχει, ας πούμε. Αν θέλετε, θα σας πω κάτι δίαν μετά. Η Αθήνα έχει. Η Θεσσαλονίκη, μάλιστα, έχει και σε δημόσιο νοσοκομείο. Έχει φασματοσκοπία. Υπερήθρον στο Ιπποκράτειο. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούν αυτή την εποχή, αλλά ξέρω ότι οι παιδονεφρολόγοι, με του οποίου μιλούσα κατά καιρού, αυτή τη στιγμή το έχουν το μηχάνημα. Τα Γιάννενα έχουν φασματοσκοπία υπερήθρου. Άρα τα μηχανήματα υπάρχουν. Απλά πιθανόν δεν το ξέρουμε και δεν τα χρησιμοποιούμε ή δεν είναι σε χρήση στα κέντρα αυτά. Υπάρχουν επομένως μέρη να στείλει πια κανείς την πέτρα του. Δεν είναι όπως παλιά. Τώρα για το μεταβολικό έλεγχο, που είναι λίγο πιο σύνθετο, θα συμφωνήσω ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Και εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να συμπληρώσω λίγο, θέλω πάλι χέρια εγώ. Πόσοι αισθάνονται ασφαλείς με τις γνώσεις τους πάνω στο μεταβολισμό και την ελευθίαση. Γιατί δεν θα μου το πάρετε από το μυαλό ότι είναι το πιο μισητό κομμάτι για τους ουρολόγους και αυτό που ξέρουμε λιγότερα. Γιατί νομίζω ότι επιβίωσα εγώ. Γιατί το μισούν οι πολλοί. Λοιπόν, αυτό που λέει, το είπα πριν, μίλαγα με τον Ανδρέα τον Σχολαρίκο και μου λέει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα λέει με το μεταβολικό έλεγχο και το είπα το εξής. Εγώ προσωπικά ασχολήθηκα με τη λιθίαση από ένα πείσμα, επειδή τελειώνοντας την ειδικότητα δεν είχα ιδέα. Και επειδή δεν είχα ιδέα, μου την είχε δώσει έτσι και λέω, θέλω να το μάθω. Λοιπόν, αν το διαβάσεις, το αγαπάς. Και όσο το μαθαίνεις, τόσο περισσότερο θετικά παλινδρομή ρύθμιση έχεις. Όσο το αποθείς, φεύγει. Και όσο δεν το μαθαίνεις, τόσο το αποθείς. Επομένως, δεν είναι τίποτα. Είναι μια ιδέα να μπει κανείς στη διαδικασία. Αν μάθει κανείς τα βασικά, μετά είναι όλα κατανοητά. Δεν είναι δύσκολος ο μεταβολικός έλεγχος. Το πρόβλημα πιο πολύ είναι στο ότι δεν έχεις πού να το κάνεις. Ποιο είναι το αξιόπιστο εργαστήριο στο οποίο θα απευθυνθείς. Η γνώση όμως του μεταβολικού έλεγχου δεν είναι πολύ δύσκολη. Και στο τέλος του περιστατικού, ο Ανδρέας έχει προσθέσει όλους τους αλγόριθμους για όλες τις πέτρες. Το περιστατικό αυτό, τη διαφάνεια αυτού του περιστατικού, μόλις τελειώσει, θα δείτε ότι στις διαφάνειες αυτές έχουμε προσθέσει όλους τους αλγορίθμους για όλους τους τύπους λίθων, που είναι πολύ απλοποιημένα. Βρείτε ένα εργαστήριο και εφαρμόστε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, τι λένε τα guidelines. Τα guidelines λένε ότι όλοι οι ασθενείς που κάνουν ένα πρώτο επεισόδιο λιθίασης πρέπει να υποβληθούν σε ανάλυση του λίθου. Μόνο ανάλυση του λίθου. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι οι ασθενείς που κάνουν ένα λίθο για πρώτη φορά σήμερα να μπουν σε πλήρη μεταβολικό έλεγχο. Συμφωνεί. Όμως η ανάλυση του λίθου θεωρείται υποχρεωτική. Άρα οι πρώτοι 10 που σήκωσαν το χέρι και είπαν θα κάνουμε μόνο ανάλυση του λίθου έχουν δίκιο καταρχήν. Όμως έχουν περισσότερο δίκιο οι υπόλοιποι, οι άλλοι 10 που σήκωσαν το χέρι μετά, διότι
υπάρχει μια ταξινόμηση σε ασθενείς υψηλού χαμηλού κινδύνου. Δεν θα σας κουράσω. Εδώ είναι σαφές ότι η πρώιμη έναρξη στα παιδιά και στους εφήβους τους κατατάσσει στους high risk stone formers και σε αυτούς πρέπει να κάνουμε πλήρη μεταβολικό έλεγχο. Δηλαδή στο περιστατικό αυτό, αν ήταν ένας 35χρονος ας πούμε, η ανάλυση του λίθου θα ήταν αρκετή. Οι πρώτοι 10 θα είχαν δίκιο. Στο 15χρονο όμως έχουν δίκιο οι δεύτεροι 10 ότι εδώ πρέπει να κάνουμε πλήρη μεταβολικό έλεγχο γιατί εξ ορισμού ανοίγει στους high risk stone formers αυτό το περιστατικό. Υπάρχουν και άλλες αιτίες των high risk stone formers, αλλά εδώ μιλάμε για το συγκεκριμένο. Σύμφωνοι. Και βλέπετε εδώ ότι εδώ σε αυτούς μιλάει για γενικά μέτρα προφύλαξης, διαιτητικές οδηγίες. Ενώ εδώ είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να μπούμε σε πλήρη διερεύνηση. Να ρωτήσω κάτι. Από ποια τάξη μεγέθους λίθου και πάνω θα χρειαστεί να γίνει η ανάλυση, οποιαδήποτε τάξη μεγέθους? Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Και δεν ξέρω αν μπορεί να σου απαντήσει κανείς υπεύθυνα. Γιατί φαντάζομαι ότι εννοείς πως ένα πετραδάκι που μπορεί να το έβγαλε το παιδί μόνο του, χωρίς να κάνει καν κλινική συμπτωματολογία, έχει άραγε την ίδια βαρύτητα με αυτό το λίθο που τον οδήγησε σε χειρουργείο. Κατά τη γνώμη μου, έχει την ίδια βαρύτητα. Επειδή όμως η κλινική του παρουσίαση ήταν μάλλον πιο ήπια έως αδιάφορη, μπορεί να μας ξεγελάσει και να μην κάνουμε τίποτα. Το θέμα είναι τι κόστος. Εγώ, ας πούμε, στην κλινική, σε καθημερινή βάση, βλέπω 5 κολλικούς με λυθιάσεις. Αν όλοι αυτοί φύγουν, και δεν ξέρω το κόστος της ανάλυσης του λίθου, πραγματικά δεν το έχω ψάξει. 100 ευρώ είναι, δεν είναι παραπάνω, λιγότερο. 100 ευρώ σημερινή εποχή είναι το 1/3 του μισθού ενός ανθρώπου. Μην γελάτε καθόλου. Καθαρή αξία, από ό,τι γνωρίζω εγώ, είναι κάτω από 10 ευρώ. Στο μικροβιολογικό εργαστήριο, το οποίο θα παραπέμψει, ας το πω έτσι. Ένα ιδιωτικό εργαστήριο. Ναι. Πάνω από 100 ευρώ, πολλά σας έβαλα, γύρω στα 80 ευρώ είναι. Δεν είναι εξωφρενικό ποσό, τώρα μην είμαστε ρεαλιστές. Για ένα λίθο 6 χιλιοστών, θα πω στον άλλο να πάει να κάνει 100 ευρώ ανάλυση του λίθου του. Είναι σίγουρο ότι δεν θα πάει ποτέ. Εντάξει. Εσύ οφείλεις να το πεις όμως. Προσέξτε λίγο τώρα. Είναι σαν να λέμε σε έναν ασθενή που έχει στεφανία νόσο ότι του βάζεις τη διάγνωση και λες: Κοίταξε, φίλε, πρέπει να πάρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, μονοσορντήλ. Σου λέει: Δεν έχω λεφτά. Τι να σου κάνω. Εγώ πρέπει να σου πω ότι πρέπει να πάρεις μονοσορντήλ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να σου πω ότι πρέπει να κάνεις ανάλυση του λίθου. Τώρα, αν δεν έχεις τα λεφτά, το κατανοώ. Μπορεί να προσπαθήσω να τον βοηθήσω ενδεχόμενα με κάποιο τρόπο, αλλά. Τώρα μιλάμε για το καθαρά ιατρικό κομμάτι. Φαντάζομαι ότι αν του δώσουμε τις γενικές οδηγίες που δίνουν και τα λοιπά, σε ένα δεύτερο, σε ένα τρίτο επεισόδιο, ίσως ναι, θα χρειαστεί για να τον οδηγεί. Ωραία, κράτησε το λίγο αυτό. Αυτό το κρατάμε λίγο. Λοιπόν, δεν έκανε κανέναν έλεγχο. Μπορεί να μην είχε τα λεφτά. Εντάξει, δεν έκανε τίποτα. Καταρχήν, εγώ θέλω να μου πείτε, ανεξάρτητα το σχόλιο του συναδέλφου που το κατανοώ, πιστεύετε πραγματικά, έτσι όσοι είστε εδώ πέρα τώρα, ότι ορθώς το παιδί αυτό στάλθηκε σπίτι του χωρίς κανέναν έλεγχο? Δηλαδή, αν ήταν το παιδί σας, θα το είχατε κάνει αυτό? Ποιος θα το είχε κάνει αυτό? Θα είχε ακολουθήσει αυτή την τακτική, θα το είχε διώξει και θα έλεγε εντάξει, φύγει? Κανένας. Άρα, μάλλον συμφωνούμε όλοι ότι είναι λάθος, ανεξαρτήτως των σχολείων του συναδέλφου, που εγώ τα δέχομαι, δεν έχει καθόλου άδικο. Είναι μια. Για τη συγκεκριμένη τάξη μεγέθους, μιλάω για άλλες τάξεις μεγέθους λίθου. Okay. Άρα, συμφωνούμε ότι εδώ κακώς διώχτηκε. Εντάξει. Και αυτό βέβαια το πλήρωσε, γιατί 2 χρόνια μετά κάνει μακροσκοπική αιματουρία, κάνει ένα απεικονιστικό έλεγχο και τώρα έχει αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα πετραδάκι εδώ, ας πούμε ότι του λείπει το πάνω κομμάτι εδώ. Έχουμε ένα κεντρικό κομμάτι και τον κάτω πόλο που είναι μάλλον γεμάτο. Θα το λέγαμε αυτόν έναν αντεμήτων μποκοραλιοειδή, γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός. Ποιος είναι ο ημικοραλιοειδής και ποιος είναι ο κοραλιοειδής. Έχουν γίνει απόπειρες να υπάρξουν ορισμοί, κανείς δεν συμφωνεί. Ας το πούμε ημικοραλιοειδή, επειδή δεν είναι έτσι όλο το εκμαγείο να το ευχαριστηθούμε, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα, θα τα πάρουμε τη σειρά. Ας το ξαναδείχνω μια φορά ακόμα. Εξωσωματική. Ποιος θα σηκώσει το χέρι για εξωσωματική? Καταρχήν, να πω κάτι έτσι από περιέργεια. Σας κάνει κάτι εντύπωση αυτό το κοράλι? Υπάρχει κάτι που έτσι, χωρίς να θέλετε να το εκφράσετε ή χωρίς να μπορείτε να το εκφράσετε ακριβώς, κάτι περίεργο σας μοιάζει, κάτι δεν σας αρέσει την εικόνα ή κάτι σας χτυπάει στο μάτι? Υπάρχει κανένα σχόλιο από κάποιον? Δεν είναι ομοιόμορφα. Έχει έτσι. Τι πες μου? Δεν είναι ομοιόμορφα στην οσκληρός. Ένα είναι αυτό. Τι πήγες να πεις? Φαίνεται σαν ομαλό περίγραμμα γύρω-γύρω, έτσι, ο λίθος είναι λίγο... Έχει ένα ομαλό περίγραμμα, δηλαδή είναι ένας, δείχνει λίος, έτσι. Είδατε την εικόνα του προηγούμενου, βέβαια. Το ίδιο έχει και στην πρώτη εικόνα. Ναι, δείχνει λίος στην ακτινογραφία. Άλλο.
δείχνει σε ένα νεφρό ο οποίος είναι σαν υδρονεφρωτικός και έχει αρχίσει να κάνει. Δηλαδή δεν είναι. Ναι. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Όχι, ναι, απλώς το κάτω και το πάνω κομμάτι είναι σαν να είναι σε κάποιους μεγάλους κάλικες. Ναι. Μιλάμε για την πιθανότητα στένωσης πληρωτηρικής. Που μπορεί να δημιουργηθεί. Την αξονική την είχαμε δει πριν, να μην πάω πολύ πίσω. Δεν ξέρω το θέμα αν υπάρχει στένωση. Εδώ δεν μπορεί να βγάλει άκρα αν υπάρχει στένωση. Είναι σφινωμένη στην ΠΟΣ, θε δουλειά. Δεν μοιάζει αυτό πράγμα, δεν σου θυμίζει την εικόνα ΠΟΣ. Λόγω του ομαλού περιγράμματος. Οι κάλικες δεν διαταμένοι. Είναι σφινωμένη στην πληρωτηρική συμβολή, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα τώρα. Πρέπει να βγάλει την πέτρα και να το επαναξιολογήσει αυτό. Δεν μοιάζει για ΠΟΣ αυτό, στένωση ΠΟΣ εννοώ. Απλά ήθελα λίγο να σα δείξω τώρα. Μα εδώ είμαστε. Προσέξτε λίγο τι θα μου χτύπαγε στο μάτι. Τι μου χτύπησε στο μάτι την πρώτη στιγμή που τον είδα αυτό. Είναι κοράλι, σωστά. Είμαι κοραλιόιδης, κοράλι. Και έχει. Αυτό εδώ μου μοιάζει αυτόνομο, σαν να πιάνει την πιέλο. Από κάτω μου μοιάζει ένας άλλος, σαν να είναι αυτόνομο. Από πίσω μου μοιάζει να έρχονται κι άλλοι, οι οποίοι σαν να είναι ξεκάρφωτοι. Και ένας εδώ ξεκάρφωτος. Συμφωνείτε σε αυτό που περιγράφω. Ενώ το, ας πούμε, το τυπικό κοράλι στρουβίτη. Σου μοιάζει ένα εκμαγείο, το οποίο έχει συνέχεια όμως. Δηλαδή δεν ξεχωρίζεις πού αρχίζει ο κάλικας και πού τελειώνει πίελος, ας πούμε. Είναι ένα. Έχει μια ομαλή μετάβαση. Εδώ σαν να είναι σαν κάποιος να έχει βάλει πέτρες τη μία δίπλα στην άλλη. Συμφωνείτε? Ωραία. Λοιπόν, πάμε στη θεραπεία ξανά. Εξωματική κανένας. Ανοιχτή επέμβαση. Ποιος θα πήγαινε να ανοιχτή τώρα να κάνει εδώ σε ένα ήδη χειρουργημένο ανοιχτά? Κάνα τρελό μόνο. Εντάξει. Πιθανότητα να καταλήξει σε νεφρεκτομία εδώ είναι πολύ μεγάλη, έτσι το ξέρετε όλοι αυτό. Και δεν είναι θέμα χειρουργικής δυνότητας, γιατί κάποιοι λένε: εγώ τα κάνω όλα. Ναι, τα κάνεις όλα, αλλά όταν φτάσεις εκεί που θα είναι όλα κολλημένα και δεν ξέρεις πού είναι η πύελος και πού είναι η αρτηρία και η φλέβα, και θα αρχίσει να σωματώνει, θα βάλεις μια λαβίδα μίσχου και θα βγάλεις τον νεφρό. Είναι κλασική κατάληξη. Συχνή, μάλλον κατάληξη, όχι κλασική. Συχνή κατάληξη σε ανοιχτούς ήδη χειρουργημένους ασθενείς το να πάει να κάνεις δεύτερο χειρουργείο για να βγάλεις πέτρες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και δεν είναι, ξαναλέω, θέμα χειρουργικής ικανότητας. Μόνο. Λοιπόν, ανοιχτή επέμβαση κανείς. Λαπαροσκοπική ισχύουν τα ίδια, αλλά είναι εφικτό. Ισχύουν όμως τα ίδια. Είναι μια δύσκολη επέμβαση σε χειρουργημένο νεφρό. Είναι πολύ κολλημένα. Δεν έχεις ξεκάθαρα ανατομικά όρια. Εύκαμπτη. Ποιος θα πήγαινε από κάτω? Θα πήγαινες? Αυτό. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Okay. Ούτε σε stage procedure, δηλαδή σε 2-3 στάδια. Φαίνεται πολύ μεγάλο. Φαίνεται πολύ μεγάλο. Οκ. Okay. Σύμφωνο. Διαδερμική. Αρκετή. Παρακολούθηση. Γιατί? Είναι ασυμπτωματικός. Έφτιαξε τόσο μεγάλη πέτρα σε 2 χρόνια. Θέλω λίγο περισσότερο να τον δω, γιατί αν πριν τον χειρουργήσω δηλαδή, θα ξαναφτιάξει άλλη μια πέτρα σε 2 χρόνια. Ξαφνιάζεις λίγο. Εντάξει, έκανε μια ματουρία, ας πούμε ότι καθάρισε. Αλλά... Το πιθανότερο είναι ότι θα ξαναφτιάξει πάλι μια πέτρα. Ωραία. Σε πάλι 2 χρόνια. Θα τον χειρουργούμε κάθε 2 χρόνια. Αυτό σας ρωτάω. Εγώ θα έκανα λειτουργική εκτίμηση του νεφρού, αν επηρεάζει τη λειτουργία του. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Θα είχε νόημα να δώσουμε, να κάνουμε μια απόπειρα να μειώσουμε τουλάχιστον κάποια κομμάτια ή να τον μαλακώσουμε? Να του έλεγα 6 μήνες. Για να λίγο σιγοντάρω τον κύριο αναγνώστου, θα δώσω λίθος για 6 μήνες και μετά θα Θέλω λίγες πληροφορίες, δηλαδή τι ποιότητας ήταν αυτός ο λίθος, ας πούμε, ή θα τον ψάχναμε το λίθος, θα τον είχε κρατήσει, φαντάζομαι, σαν σουβενίρ, να τον αναλύσουμε τώρα, φαντάζομαι. Okay. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα μόνο όσον αφορά το κοράλι, γιατί αυτά που λέτε είναι σωστά, τις πληροφορίες σας οφείλαμε να τις έχουμε ήδη. Το λίθος, ας πούμε, εδώ θα έλεγα ότι δίνεται εμπειρικά. Δηλαδή, αν δώσει κανείς, για να μην λέμε λίθος, θα πούμε κυτρικά άλατα. Έτσι, το σωστό είναι αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα σκευάσματα κυτρικών αλάτων. Τα κυτρικά άλατα που αλκαλοποιούν τα ούρα, αν τα δώσει κάποιος εδώ, μάλλον δεν θα κάνει καμιά τρομερή ζημιά. Έτσι. Αλλά η θεραπεία θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι εμπειρική. Γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε τι λίθος είναι. Και αν, λέω εγώ τώρα, είναι λίθος φωσφορικού ασβεστίου, είναι μπρουσίτης δηλαδή, ξέρετε τι κάνετε. Ρίχνετε λάδι στη φωτιά. Γιατί οι λίθοι μπρουσίτες θέλουν αλκαλικό περιβάλλον. Θέλουν πάνω από 6,8 pH. Αν λοιπόν εσύ του δίνεις κυτρικά άλατα και κάνεις το pH 7, κάνεις ένα υπέροχο περιβάλλον για να καθιζάνει και πιο γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, σαν εμπειρική θεραπεία, θα μπορούσε να το δοκιμάσει κάποιος. Τελείως εμπειρικά. Όμως, λίγο να σταθώ στην πέτρα. Θα σας πω ένα σχόλιο που κάνω. Οι δικαιωμένοι μας το έχουν ακούσει πιθανόν συχνά.
τι μπορεί να περιμένει κανείς με την παρακολούθηση από ένα κοράλι. Ξέρετε, το κοράλι δεν είναι μια κοινή πέτρα. Δεν είναι μια πέτρα στην πύρη. Το κοράλι είναι μια άλλη κατηγορία. Και επειδή τα κοράλια συνήθως είναι στρουβίτης, είναι και δυνητικά πολύ επικίνδυνα, άρα έχεις ένα κοράλι. Το βλέπεις σήμερα. Τι μπορεί να περιμένεις μετά από ένα χρόνο? Να έχει μικρύνει? Όχι. Να έχει μεγαλώσει? Σχεδόν με βεβαιότητα. Να έχει καταστρέψει κι άλλο μέρος της νεφρικής λειτουργίας? Σχεδόν με βεβαιότητα. Τι νόημα έχει απλή παρακολούθηση σε ένα κοράλι? Δεν βρίσκω κανένα νόημα. Στο κοράλι ειδικά. Εντάξει, σε ένα καλλικικό λίθο να περιμένουμε. Και 6 μήνες και ένα χρόνο και 2 αν θέλετε. Στο κοράλι όμως τι να περιμένεις ακριβώς? Στέλιο, θα χαλάσει την νεφρική λειτουργία το κοράλι. Αν είναι φλεγμονώδης. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Αφού δεν ξέρουμε τι είναι. Στις άλλες περιπτώσεις δεν θα τη χαλάσει. Πρόσχε λίγο. Θα σου δείξω κάτι. Δεν σου κάνει εντύπωση πως αυτό εδώ είναι κατηλημένο και πάνω αυτό κολυμπάει? Κάποιος είπε πριν για υδρονέφρωση. Το πάνω σύστημα εδώ είναι αποφραγμένο πρακτικά. Γι' αυτό και έχει αυτή μία πέτρα που κολυμπάει. Εντάξει. Και αν δεν είναι αυτό μόνο, θα είναι και άλλοι 2 μεσαίοι κάλικες. Σίγουρα ένα κοράλι είναι κακός λίθος. Και το δικό μου παιδί 15-2-17 με αυτή την πέτρα δεν θα τα άφηνα σε παρακολούθηση. Εντάξει. Αυτό είναι όμως η δική μου άποψη, αλλά δεν είναι μια αυθαίρετη άποψη που σας τη λέω έτσι χωρίς κανένα επιστημονικό background και χωρίς προσωπική εμπειρία. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνούμε μάλλον περισσότερο στη διαδερμική. Ωραία. Όμως, στον Αθηνή τοποθέθηκε pigtail και προγραμματίστηκε για εξωσωματική καταρχήν. Το συμφωνείτε εδώ δεν πάει στην εξωσωματική, την απορρίψατε. Τουλάχιστον ότι μπήκε pigtail, λέει τίποτα. Ε, τι λέει, τι, δηλαδή. Ο ναι είναι ότι έχεις εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο μια πρόσβαση στο νεφρό σου και ότι κατά κάποιο τρόπο το παροχετεύεις και έχεις και μια εύκολη πρόσβαση για να ανεβάσεις τα σειρματά σου πάνω. Έτσι. Το κακό είναι ότι έχεις ένα έξτρα ξένο σώμα μέσα στο σώμα το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πρέπει να αλλάχθει κάποια στιγμή τουλάχιστον. Έτσι. τουλάχιστον έχεις εξασφαλίσει και μάλιστα έχει κοιτάξει τον πιχτέλ, έχει πάει στον πάνω κάλυγα. Έχεις εξασφαλίσει ότι από συμφόρησες τον πάνω κάλυγα. Προσέξτε λίγο στα κοράλια. Δεν είναι εύκολο να αποσυμφορήσει την περιφέρεια. Δηλαδή, εδώ μην νομίζω ότι ο κάτω πόλος ανακουφίστηκε. Εντάξει. Ανακουφίστηκε ο πάνω κάλικας. Ενδεχομένως να έχει ανακουφιστεί η μέση καλλική ομάδα, αν αυτό εδώ δεν κλείνει τελείως την έξοδο. Ο κάτω κάλικας σίγουρα δεν έχει ανακουφιστεί. Δηλαδή, αν υπάρχει έστω και μια υπεραπόφραξη, συνεχίζει να υπάρχει παρά το πιχτήρι. Παρ' όλα αυτά, είναι μια. Να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι ο σχεδιασμός ήταν για τμηματική εξωσωματική. Ναι, ναι. Λοιπόν, συμφωνήσαμε όμως όλοι ότι δεν ήταν καλή άποψη. Κάποιος το είπε και στους γονείς και οι γονείς αποφάσισαν. Να πάω απέναντι. Δεν μπορώ. Θα χαλάσω τη στροφή. Δεν μπορώ. Εγώ μιλάω από αριστερά πάντα. Δεν... Τώρα θα με αποσυντονίσετε. Τώρα με αποσυντονίσατε τελείως. Λοιπόν. Τι? Το καλό μου είναι το αριστερό, γι' αυτό μιλάω. Λοιπόν, κάποιος κάτι είπε στους γονείς, κάτι άρχισαν και αυτοί να ανησυχούν, ρώτησαν από εκεί και τελευταία στιγμή λένε: ω παιδιά, αφήστε το, παίρνουμε και πάμε αλλού. Ωραία. Και εδώ είναι η εσωτερική εικόνα. Πάμε, ας παίξει λίγο. Μιας διαδερμικής λιθοτριψίας. Εντάξει. Όπου αυτή είναι η πέτρα του πάνω κάλικα. Τη βλέπετε μόνη της. Είναι μια πρόσβαση από τον Άνω Πόλο αυτή. Αυτό είναι υπέρηχος. Η εικόνα δεν είναι πολύ καλή και δεν ξέρω αν έχει και πολύ μεγάλο νόημα. Να η πέτρα. Πάλι χαριτωμένη η πετρούλα. Έτσι. Εμένα μου αρέσει το χρώμα της. Λοιπόν, έφυγε το πάνω. Κοιτάξτε λίγο, φαίνεται ότι είχε διάταση στον πάνω καλλικά. Είδατε πως ήταν λίγο πλαδαρό το σύστημα μέσα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να το δείτε. Το πάνω καλλικό σύστημα ήταν λίγο έτσι χαλαρό. Και τώρα περνάει στο κεντρικό κομμάτι, πάει προς την πίελο τώρα. Αρχίζει και κατεβαίνει προς την πίελο. Είναι το πάνω μέρος του πιελικού λίθου αυτό. Σας φαίνεται εύκολη ή δύσκολη η πέτρα? Αυτοί που έχουν εμπειρία από διαδερμική, ένα σχόλιο. Όπως τη βλέπετε, είναι εύκολη ή δύσκολη? Εύκολη. Ποιος είπε εύκολη? Εύκολη. Άλλος. Σπάει καλά, έτσι, σπάει καλά. Δεν είναι τόσο μαλακή όσο νομίζει, όσο φαινόταν ότι θα ήταν, αλλά σπάζει ικανοποιητικά, εντάξει. Ωραία. Να προχωρήσουμε, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να... Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία.
Αυτή είναι η άμεση μεταχειρητική εικόνα. Για να πάμε λίγο γρήγορα εδώ, γιατί είναι τεχνικό το θέμα, δεν σας πολύ νοιάζει πιθανόν. Είναι πρόσβαση από τον Άνω Κάλικα αυτή. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικά θέματα, αλλά αν κάποιος έχει απορία, θα σας πω ότι προσωπικά λατρεύω την πρόσβαση από τον Πάνω Κάλικα. Είναι πιο επικίνδυνη, αλλά δεν υπάρχει. There is no substitute, να το πω έτσι και σε άψογα ελληνικά. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ο Πάνο Πόλος έχει την καλύτερη πρόσβαση σε όλο το σύστημα. Έχει εκπληκτικά αποτελέσματα με τον Πάνο Πόλο. Παρότι είναι λίγο πιο επικίνδυνος, έχει εκπληκτική πραγματικά εκπληκτικό αποτέλεσμα. Όμως εδώ θα δείτε ότι, κοιτάξτε λίγο, έχουν μείνει κάποια κομματάκια εδώ, χαμηλά, εντάξει, τα οποία στην νεφροστομογραφία φαίνονται. Πολύ εύκολα αυτά αναφερούνται με μια επαναληπτική νεφροσκόπηση. Από την ίδια τρύπα μπορείς να ξαναμπείς με το εύκαμπτο μετά από 2-3 μέρες, να τα ψαρέψεις και να βάρεις αυτή την εικόνα. Αυτή είναι η τελική εικόνα. Εντάξει. Ωραία. Καθαρίσαμε την πέτρα. Υπέροχα. Αυτά είναι ένα μέρος. Τα μπάζα, ναι, ποιος είπα. Να ρωτήσω κάτι. Το πικτέλι γιατί το αφήσατε? Το πικτέλι γιατί το αφήσαμε. Έλατε. Δεν θυμάμαι αυτό συγκεκριμένο, αλλά νομίζω. Δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω. Δεν θυμάμαι γιατί. Πιθανό να έχει γίνει κανένα μικρό περφορέσιο, να βγάλαμε γρήγορα την νεφροστομία. Δεν θυμάμαι γιατί. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι απαραίτητο. Εντάξει. Στις στάνταρ διαδερμικές δεν χρειάζεται να μπει πικτέιλ. Σύμφωνοι. Λοιπόν, κύριε Βουλγαρή, γιατί τα κάνετε αυτά τα σχόλια και με φέρνετε σε δύσκολη θέση και δεν έχω και έτοιμη απάντηση να σας δώσω. Λοιπόν. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να κάνει μια ανάλυση λήθους σε αυτό το περιστατικό, εντάξει. Και τέλος πάντων, αυτό που φαντάζεστε όλοι, που όλοι υποπτευόμαστε, το περίεργο είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, με τις πέτρες. Από την προσωπική μου εμπειρία, έχω καταλήξει το εξής. Όλοι οι ουρολόγοι ξέρουν. Δεν είμαστε πιο διαβασμένοι κάποιοι και άλλοι τόσο λιγότερο διαβασμένοι. Όλοι ξέρουν. Για κάποιο λόγο δεν το κάνουν. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό που το χειρούργησε την πρώτη φορά δεν του πέρασε το μυαλό ότι έχει κλειστή ουρία. Και η κόρη μου το ξέρει, 15 χρονών το έχει ακούσει τόσες φορές στο σπίτι όταν συζητάω εκεί πέρα. Μπορώ να δώσω μια εξήγηση. Για πείτε μια. Ξέρετε, σε κάποιο νοσοκομείο όπου όλοι εκεί κάνουμε ειδικότητα να στέλνουν τους λίθους για ανάλυση. Εντάξει, στο ιδιωτικό όμως επάγγελμα, για παράδειγμα, σε γιατρούς που έχουν ιδιωτικά ιατρία και θέλουν να προσφέρουν υψηλή ποιότητα, ξέρω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που τηρούν τα guidelines με ευλάβεια. Δηλαδή. Μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι όλοι φαντάζονται ότι αυτός μπορεί να έχει κυστηνία. Την πρώτη στιγμή που ακούσατε 15 χρονών και είδατε την πέτρα, όλοι πήγε στο μυαλό σου ότι έχει κυστηνουρία πιθανόν. Γιατί πρέπει να γίνει μετά από δύο χειρουργία ο έλεγχος ή να μπει σφραγίδα? Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, κυστηνία 100%, πλήρης μεταβολικός έλεγχος, δεν θα σας κουράσουμε πολλά-πολλά. Κυστηνουρικός 500 μιλιγράμμα ανά ημέρα. Αυτό, εδώ υπάρχει ένα θέμα στη βιβλιογραφία, θα μπερδευτείτε λίγο. Για τα όρια, τα φυσιολογικά όρια της κυστήνης, άλλοι τα δίνουν σε μιλιμόλ, άλλοι σε μικρομόλ και άλλοι σε μιλιγκράμμ. Για να βγάλετε άκρη, θα πρέπει να έχετε ένα εργαστήριο με το οποίο συνεργάζεστε και να του ζητήσετε τις φυσιολογικές τιμές. Άλλοι, ξαναλέω, τα δίνουν σε μικρομόλ, άλλοι σε μιλιμόλ και άλλοι σε μιλιγκράμμ. Τα guidelines μιλάνε με μιλιμόλ. Εντάξει. Οι Αμερικάνοι μιλάνε κυρίως με μικρό μολ. Τώρα, 500 μιλιγκράμμ είναι γύρω στα 2, όπως βλέπετε εδώ, γύρω στα 2 μιλιμόλ. Εδώ είναι τα guidelines, μας δίνει τις φυσιολογικές τιμές, αλλά ξαναλέω, αυτό δεν έχει σημασία αν το εργαστήριο με το οποίο συνεργάζεστε δεν έχει συντονιστεί μαζί σας. Δίνει για την κυστήνη. Εδώ λέει reference rates and limits for medical attention. Μιλάμε για τις παθολογικές τιμές δηλαδή. Αν είναι πάνω από 0,8 μιλιμόλ την ημέρα, θεωρείται ότι είναι μεγάλη συγκέντρωση και μπαίνει η διάγνωση της κυστηνουρίας. Εντάξει, άρα αυτός εδώ με τιμές σχεδόν κοντά στα 2 είναι πολύ πάνω από το φυσιολογικό όριο. Εντάξει, και τα 500 μιλιγκράμμα είναι πάνω από το φυσιολογικό όριο. Η κυστήνη στα ούρα δεν πρέπει να ανιχνεύεται σε ποσότητες πάνω από 200 μιλιγκράμμ. Θα μου πεις, είναι και στην ουρική αυτή που βγάζουν 100. Όχι, αλλά ξέρετε, υπάρχει καμιά φορά διασταυρούμενη αντίδραση με άλλες ουσίες και μπορεί να σε μπερδέψει. Λοιπόν, τώρα, τι κάνουμε. Εντάξει, του βγάλαμε την πέτρα, τον καθαρίσαμε. Ο συνάδελφος πολύ σωστά είπε πριν, εγώ περιμένω θα υποτροπιάσει και έχει απόλυτο δίκιο, ειδικά αυτός θα υποτροπιάσει σχεδόν με βεβαιότητα, αν τον αφήσουμε έτσι. Τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, απλή παρακολούθηση. Ποιος θα πει απλή παρακολούθηση? Κανείς, προχωράω γρήγορα. Ποιος θα δώσει μόνο γενικές διαιτητικές οδηγίες? Δηλαδή, τι είναι αυτές? Πολλά νερά, ο κυστηνουρικός πρέπει να πίνει
πόσο πρέπει να πίνει ένα χιστονουρικό στο 24ωρο. Σε πόσο θα λέγατε, κύριε Βουλγαρέ, ένα χιστονουρικό? 3,5 λίτρα. Να πίνει 3,5 ή να βγάζει 3,5 με τα ουρά? Να πίνει 3,5. Λίγα το είπατε. Παραπάνω. Παραπάνω. Πρέπει να βγάζει πάνω από 2 με 2,5 λίτρα ένα χιστονουρικό στο 24ωρο. Σύμφωνοι, άρα θέλει να πίνει νερό κατά τη διάρκεια τη ημέρα και μάλιστα κάποιοι Αμερικάνοι που είναι πάντα του αρέσουν οι ακρότητε, του προτείνουν να βάζουν ξυπνητήρι το βράδυ, να ξυπνούν, να πίνουν νερό και να συνεχίζουν τον ύπνο του. Το οποίο βέβαια είναι βασανιστικό. Πολλά νερά λοιπόν, το βασικό, αποφυγή αλατιού, μείωση των ζωικών πρωτεϊνών, λογικές ποσότητες γαλακτοκομικών, αύξηση των φρούτων και λαχανικών. Αυτές είναι οι γενικές διαιτητικές οδηγίες. Λοιπόν, γενικές διαιτητικές οδηγίες μόνο κανείς, εντάξει. Ποιος θα χορηγούσε αλκαλοποίηση? Δηλαδή, εννοώ. Εντάξει, γενικές διαιτητικές οδηγίες και αλκαλοποίηση. Κανείς δεν θα δίνει αλκαλοποίηση? Ποιος θα δίνει αλκαλοποίηση ούτως ή άλλως? Άντε, για να μην το. Ούτε 10 σηκώνουν τα χέρια. Μάλιστα. Εντάξει. Ποιος θα δίνει κατευθείαν τις γνωστές ουσίες που δεσμεύουν την κυστήνη? Είναι αυτά τα. Πώς θα λέμε, οι χιλικές ενώσεις που δημιουργούνται με διάφορες ουσίες. Είναι η πιο κλασική, αν θυμάστε, αυτή τη στιγμή, μάλλον αυτή που τρέχει στο εμπόριο αυτή τη στιγμή και έχει αντικαταστήσει τα πάντα, είναι η τιοπρονίνη, είναι το αλφα-μέρκα από το πρόπιο νιλογλυκίνη, η ουσία. Θιόλα κυκλοφορεί στην Ιταλία κυρίως και καπτιμέρ κυκλοφορεί στη Γερμανία. Οι Αμερικάνοι δεν ξέρω πώς το ονομάζουν. Αυτό, όπως ξέρετε, προκαλεί διάσπαση της κυστήνης, στα δύο μόρια κυστήνη, συνδέεται με τα δύο μόρια, γι' αυτό είναι πολύ πιο διαλυτό και μπορεί να αποβληθεί με τα ούρα. Λοιπόν, ξαναλέω τώρα, ποιος θα δίνει μόνο το 4, κατευθείαν. 10 άτομα σήκωσαν το χέρι. Ποιος θα τα κάνει όλα? Δηλαδή, γενικές διαιτητικές οδηγίες και αλκαλοποίηση και τιοπρονίνη. Θιόλα. Καλά, παρακολούθησε, εννοείται. Από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, για να τα συνοψίσω, οι περισσότεροι, μάλλον όλοι, δεν θα προχωρούσαν μόνο με αλκαλοποίηση στην πρώτη φάση. Σωστά κατάλαβα? Υπάρχει κάποιος που... Μάλιστα. Αυτό λίγο με ξαφνιάζει. Λοιπόν, στον ασθενή δίνουμε την εξής οδηγία. Γενικές διαιτητικές οδηγίες, αλκαλοποιητικά φάρμακα. Μόνο, καταρχήν. Αυτό δώσαμε εμείς. Με ένα pH ούρων επιθυμητό πάνω από 7,4. Και επειδή διαφωνείτε, διαφωνήσατε όλοι, θα σας πω ότι η αρχική προσέγγιση είναι ενυδάτωση και pH 7,5 με 8,5, αλκαλοποίηση δηλαδή, με κυτρικά άλατα ή σόδα. Και προσέξτε λίγο, δεν λέει πουθενά εδώ στο πρώτο βήμα τι ο προνίνη. Επομένως, για να ξαναπάμε πίσω, το να δώσεις τιοπρονίνη ευθύς εξ αρχής, γενικά και αόριστα, δεν είναι σωστό. Ξεκινάμε πρώτα με την αλκαλοποίηση. Αυτό λένε τα guidelines. Προσέξτε, τι είπατε? Τι είπατε? Τι είπες, Στέλιο? Έχει ανεπιθύμητες ενέργειες ή απόλυτες αντενδείξεις? Φυσικά έχει, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε ξανά, γιατί εδώ ίσως θα μην το παρουσιάσω όπως πρέπει. Λοιπόν, να ξανασυνοψίσω, να πω αυτά που κάναμε εμείς. Γενικές διαιτητικές οδηγίες, νερά κλπ. Και κυτρικά άλατα με στόχο ένα pH πάνω από 7,4. Το 7,4 δεν είναι τυχαίο νούμερο. Από εκεί και πάνω η κυστήνη γίνεται διαλυτή σε αξιόλογες ποσότητες. Αν είσαι κάτω από 7,4, δεν έχεις επιτύχει το στόχος. Λοιπόν, αυτές είναι οι γενικές διαιτητικές οδηγίες, τις είπαμε. Πάμε λίγο στο τι λένε τα guidelines. Ακριβώς όπως το λένε έτσι, αυτό ισχύει, είναι πραγματικά ορθά. Τα guidelines στο μεταβολικό έλεγχο είναι πολύ καλά. Τα έχει φτιάξει ο Ανδρέας. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι αλκαλοποίηση. Με μία εξαίρεση. Εάν η κυστήνη είναι σε πολύ μεγάλες ποσότητες, αυτή που αποβάλλεται με τα ουρά. Αν έχετε ένα βαρύ κυστηνουρικό, στον βαρύ κυστηνουρικό δεν θα φτάσει η αλκαλοποίηση. Αν έχετε όμως έναν κυστηνουρικό ο οποίος είναι κάτω από 3 μιλιμόλ, αρκετή. Μπορείτε να ξεκινήσετε μόνο με αλκαλοποίηση. Γιατί να μην δώσω, τιοπρονίνη? Ωραία. Η τιοπρονίνη καταρχήν είναι εξέλιξη της ντεπενικυλαμίνης, εντάξει. Η ντεπενικυλαμίνη ήταν το πρώτο φάρμακο που κυκλοφόρησε. Σωστά. Η ντεπενικυλαμίνη και η τιοπρονίνη έχουν τις ίδιες ακριβώς ανεπιθύμητες ενέργειες. Και γιατί υπάρχει μια σύγχυση στη βιβλιογραφία, πολλοί πιστεύουν ότι η τιοπρονίνη, το θιόλα δηλαδή, έχει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Έχει πιο ήπιες. Έχουν ακριβώς τις ίδιες.
Η διαφορά τους είναι στη συχνότητα. Η ντεπενικυλαμίνη έχει υψηλότερη συχνότητα αυτών των παρενέργειών, ενώ το θιόλα έχει χαμηλότερη συχνότητα. Αλλά οι παρενέργειες είναι ακριβώς ίδιες. Ωραία. Και επειδή οι παρενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές, όπως... Δεν μιλάω τώρα για το εξάνθημα, αυτό είναι το λιγότερο. Μπορεί να σου κάνει πρωτεϊνουρία μέχρι νεφρωσικό σύνδρομο. Μπορεί να κάνει υπατική δυσλειτουργία. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα φάρμακο που δεν θα το χορηγήσεις τόσο εύκολα, ειδικά όταν δεν χρειάζεται. Και ειδικά σε ένα παιδί. Άρα δυστυχώς, παιδιά είναι αυτοί που θα χρειαστεί να το πάρουν συνήθως. Όμως, ξαναλέω και πάλι, δεν χρειάζεται να τη δώσεις από την αρχή. Το κριτήριο λοιπόν είναι το πόσο κυστήνη βγάζει. Συμφωνεί. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ είναι τα recommendations λίγο πιο αναλυτικά. Ξαναβλέπετε πάλι εδώ ότι στηριζόμαστε πολύ στην ενυδάτωση. Εδώ ξανασχολιάζει με grade of recommendation B ότι για αποβολή κυστήνης κάτω από 3 μιλιμόλ ξεκινάμε με κυτρικά άλατα για να πετύχουμε pH πάνω από 7,4, σας λέω, πάνω από 7,5 λέει εδώ. Νομίζω ότι δεν είναι λάθος. Εδώ 7,4 είναι το σωστό. Όχι, το λέω εγώ. Στη βιβλιογραφία 7,4 είναι το όριο. Και περνάμε στην χορήγηση τιοπρονίνης μόνο εάν έχουμε βαρύς κυστηνουρικούς ή αν αποτύχουν αυτά που κάναμε μέχρι τώρα. Ωραία. Κάνα σχόλιο μέχρι εδώ. Θα σας πω, κάνω εγώ ένα σχόλιο. Έχετε δοκιμάσει να πετύχετε pH στα ούρα με κυτρικά άλατα πάνω από 7,4. Ξέρει κανείς κάτι γι' αυτό, καταλαβαίνει κανείς τι εννοώ με αυτό που είπα. Ωραία, θα σας πω τι εννοώ. Είναι δύσκολο η συμμόρφωση του ασθενού. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Τα κυτρικά άλατα είναι ενοχλητικά για το στομάχι. Στους ασθενείς σας να λέτε πάντα να έχουν φάει κάτι. Παρότι οι εταιρείες λένε να έχουν άδειο στομάχι πολλές φορές, είναι πολύ ενοχλητικά για το στομάχι. Είναι ο βασικός λόγος που διακόπτουν τα κυτρικά άλατα. Εγώ τους λέω να έχουν φάει έστω ένα σνακ κάτι. Να έχουν βάλει κάτι στο στόμα τους πριν πάρουν το κυτρικό άλατα. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι με τη maximum δόση κυτρικού καλείου, ας πούμε, δεν πετυχαίνεις πάντα pH πάνω από 7,2. Και αν έχει pH 7,2, είναι σαν να μην κάνεις τίποτα. Προσέξτε, παίρνει full δόση, τον ταλαιπωρείς με το φάρμακο, του τρελαίνεις το στομάχι και πάλι δεν έχεις πετύχει αυτό που θέλεις. Επομένως, σε αυτούς τους ασθενείς, συχνά είμαστε αναγκασμένοι να προσθέσουμε κι άλλο αλκαλοποιητικό. Και το πιο εύκολο που μπορεί να δώσει κανείς είναι σόδα. Δεν μπορείς να του βάλεις κυτρικό κάλιο και να βάλεις και κυτρικό μαγνήσιο. Ή να πάρεις, εγώ, για να πούμε και τα φάρμακα που κυκλοφορούν στο εμπόριο τώρα, να βάλεις φονσιτρίλ και να του βάλεις και λίθος. Ή να παίρνει λίθος για να βάλεις και φονσιτρίλ. Το μόνο που μπορείς να προσθέσεις είναι σόδα. Μαγειρική σόδα. Αυτή που τη παίρνεις και να κατέβεις και... Έχετε δοκιμάσει να πιείτε σόδα? Λοιπόν, παρόλα αυτά, μπορεί να χρειαστεί να συνδυάσεις δύο φάρμακα για να πετύχεις pH πάνω από 7,4. Εντάξει, και αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο. Okay. Τώρα, okay, εδώ ξεκινήσαμε. Του δίνουμε τα σκευάσματά μας. Τι κάνουμε με την παρακολούθηση? Πώς θα τον ελέγξουμε αυτόν τον άνθρωπο ότι όλα πάνε καλά? Ποιος θα μπορούσε να μου πει τι κάνει στην καθημερινή του πράξη για ένα τέτοιο περιστατικό? Όποιος κάνει. Δηλαδή, του δώσατε σήμερα τα σκευάσματα, τα αλκαλοποιητικά. Πότε θα τον ξαναδείτε και τι θέλετε να σας φέρει όταν θα ξανάρθει? Σταύρο. Μία γενική ούρων και με ένα pH ακριβές. Φρέσκο. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα τον έβλεπα με υπέρηχο και τώρα μιλάμε για άμεσα στην έναρξη των... Στο επόμενο τρίμηνο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και σίγουρα θα το έκανα υπέρηχο και ενδεχομένως και μία ακτινογραφία, ανάλογα με την ηλικία, δηλαδή. Όσον αφορά την προφύλαξη που δίνεις, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο. Τι γίνεται με την κυστήνη στα ουρά, θα έκανες κάτι γι' αυτό ή το θα έκανε επανάληψη? Όχι, θα έκανε επανάληψη και για κυστήνη και για το ειδικό βάρος για να δω και... Ωραία. Σε τι διάστημα από την έναρξη θεραπείας? Για το θέμα του pH θα το κυνηγούσα σχετικά στην εβδομάδα με 15 μέρες. Το άλλο πιο αργά. Πιο αργά. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα, το πότε τους ελέγχουμε. Το pH είναι το εύκολο. Για το pH μπορείς να το κάνεις και μόνος του.
και αν είναι και λίγο οι γονείς έτσι νοήμονες ή και το παιδί λίγο πιο μεγάλο, είναι πολύ εύκολο. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα υπόλοιπα, με την κυστήνη. Πότε θα ελέγξουμε τι γίνεται με την κυστήνη στα ούρα. Τα guidelines δίνουν ένα πλαίσιο, προσέξτε τι λένε, γιατί είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει να επιληθεί. Λοιπόν, μιλάνε για τη μέτρηση ούρων 24 ώρων, την πρώτη μέτρηση ούρων 24 ώρων αφού έχει μπει σε προφυλακτική θεραπεία. Λένε ότι είναι πρέπει να είναι γύρω στους 3 με 4 μήνες περίπου. Μάλλον, συγγνώμη, 2 με 3 μήνες. Εντάξει, περίπου. Ο πρώτος έλεγχος. Και ενώ παίρνει την αρβογή που του έχει δώσει και με βάση αυτή την πρώτη μέτρηση αρχίζεις και προσαρμόζεις, αυξομειώνεις τις δοσολογίες σου. Βέβαια, στο συγκεκριμένο περιστατικό, αυτό ισχύει γενικά για τη λιθίαση. Έτσι. Στο συγκεκριμένο περιστατικό όμως που μόνο αλκαλοποιείς, δεν έχεις και πολλά περιθώρια να παίξεις. Τι να κάνεις περισσότερο, δηλαδή, αν η κυστήνη είναι εκεί. Έτσι. Να αυξήσεις κι άλλο τη δόση, να πας το pH στο 7,8 επειδή ήταν 7,6. Η γενική όμως, γιατί αυτό αφορά τη γενικά τον έλεγχο της λιθίασης, ο γενικός κανόνας είναι για την προφυλακτική θεραπεία στους λιθιασικούς, ότι στους 3 μήνες κάνεις τον πρώτο επανέλεγχο για να προλάβει να ισορροπήσει λίγο όλη η κατάσταση και εκεί στο τρίμηνο αρχίζεις και παίζεις πια με τα φάρμακά σου. Μιλάω γενικώς, όχι για την κυστήνη μόνο. Εντάξει. Ωραία. 18 μήνες αργότερα, 1,5 χρόνο, αριστερός κολικός. Ήταν συνεπής, τουλάχιστον με βάση τα λεγόμενα των γονέων. Έπινε νερά, έτρωγε γενικώς αυτά που τους είχαμε πει, όσο μπορούσε βέβαια. Έπαιρνε το σκεύασμα με καλές τιμές pH, αυτές που θέλαμε. 18 μήνες μετά όμως μας έρχεται με κολικό. Και είναι στον ουρητήρα, στην αρχή του ουρητήρα αυτή η πέτρα. 2,6. Άντε πάλι. Ναι. Όχι, μία ερώτηση. Γιατί το 3 εξαμαρτίνου κάνει δροσοφού. Υπάρχει κάποιος λόγος που κάνει όλες τις πέτρες από την αριστερή πλευρά? Αυτό θα το έχετε δει και με τις άλλες πέτρες. Δεν έχετε προσέξει ότι κάποιοι ασθενείς κάνουν πέτρες μόνο από μία μεριά? Προφανώς κάτι δεν ξέρουμε. Και θα υπάρχει κάποια εξήγηση που απλά δεν την ξέρουμε. Γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη ανατομική βλάβη πιο χαμηλά στον ουρητήρα, θέλω να πω, κάποια όχι, στάση ή οτιδήποτε τέτοιο? Δεν ξέρω αν είδατε. Να πάμε λίγο πίσω, δεν πειράζει. Γιατί καλά κάνεις και το. Έχει νεφροστομογραφία, έχει κοπεί. Βέβαια ήταν μια απολύτως φυσιολογική νεφροστομογραφία. Δηλαδή δεν είχε πουθενά καμία εικόνα. Ναι. Και βλέπετε, δεν φυσικά κανένα θέμα ασθένωσης πυλουτηρικής, έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Είμαστε εδώ τώρα. Μια ερώτηση. Ορίστε. Ούρα 24 ώρου είχαν γίνει 3 μήνες μετά. Είχε ελεγχθεί ξανά η κυστηνουρία του? Όχι. Τι θέλετε να δείτε? Ουσιαστικά η θεραπεία αλκοολοποίησης που είχαμε κάνει είχε αποτέλεσμα στην κυστηνουρία. Δηλαδή? Αν είχε αυξηθεί η κυστηνουρία του, αν ήταν μειωμένη. Τι θα ζητούσατε από τον μικροβιολόγο σας? Να σας δει τι? Να μετρήσει τι? Την κυστήνη στο δείγμα. Ναι. Εντάξει. Η εξέταση του τριμήνου, αν στο τρίμηνο αποφάσισε κανείς να κάνει έναν έλεγχο όπως προβλέπετε, θα έστελνε ένα δείγμα 24 ώρου και θα έλεγε στο μικροβιολόγο: μέτρα μου την κυστήνη. Συμφωνούμε? Λάθος. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Το πλάνο είναι αυτό. Το λάθος είναι σε αυτό που είπα τώρα. Θα σας εξηγήσω αμέσως μετά. Έρχεται μετά αυτό. Κρατήστε το όμως. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, έτσι μην τον αδικήσω. Σε αυτό που είπε, στους 3 μήνες θα ζητούσαμε κυστήνη. Αλλά προσέξτε, υπάρχει εδώ παγίδα πάλι. Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο στην πέτρα, γιατί τώρα έχουμε έναν κολικό πάλι στη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Αναστασιάδη, θα πάτε από κάτω επιτέλους? Μην μου πείτε όχι και σε αυτόν, δεν θα τα αντέξω. Είναι εξαιρετικός ουρητήρας, η πέτρα είναι στο αντριτιμόριο. Ο ουρητήρας φαίνεται πολύ καλό στην τελευταία νεφροστομογραφία στο διαδερμικό. Δεν πιστεύω ότι είχε κάποιο λόγο να φρακάρει. Ότι θα το σκεφτόμουν πολύ πιο σοβαρά για το... Για ανιούσα. Ωραία. Εάν δεν κάνατε ανιούσα, καταρχήν ποιος συμφωνεί με την ανιούσα ουρητηροσκόπηση? Ελάχιστη. 6 ίσως. Ωραία. Ποιος θα κάνει εξωσωματική? Κανένας. Γιατί? Θα κάνετε εξωσωματική? Γιατί ναι. Μάλλον, γιατί όχι. Να πω εγώ το όχι. Γιατί όχι.
Το όχι, αν το πω εγώ, τι θα μου πείτε. Το θέλω να, τι θέλω να πω. Η κυστήνη είναι καλή πέτρα για λιθοτριψία. Τι. Α, ωραία. Εντάξει. Συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως, αλλά το πήγατε ακόμα πιο πέρα από όσο φανταζόμουν. Είναι κυστήνη. Υπάρχει κανείς που αμφιβάλλει ότι είναι κυστήνη. Ένας. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Τι θα μπορούσε να είναι δηλαδή. Ξαλικό ασβέστιο. Τι. Φωσφορικό. Γιατί δίνουμε αλκαλοποίηση και τι αλκαλοποίηση. Δίνουμε φουλ αλκαλοποίηση. Έτσι. Δηλαδή δεν αστευόμαστε. Έχουμε pH στο οποίο ο μπρουσίτιος έχει καθιζάνει, κάνει πάρτι στο 7,5-7,6 ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι μπρουσίτης, θα μπορεί να πει κάποιος. Σωστά. Θα χτυπούσατε μια πέτρα φωσφορικό ασβεστίο στο λιθοτρίπτη. Εγώ όχι. Την κυστήνη μπορεί να τη χτυπούσα, το φωσφορικό ασβέστιο δεν το χτυπούσα σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει όμως. Εν πάση περιπτώσει, ας δεχτούμε ότι γιατί όχι. Βέβαια, δεν είναι παιδί, είναι σχεδόν ενήλικας πια, πάνω από 18, μπορεί να μείνει και χωρίς νάρκος το λιθοτρίπτη. Ωραία. Εξωματική λιθοτριψία λοιπόν θα έκαναν πόσοι. Σηκώστε τα χέρια να δω εξωματική λιθοτριψία πόσοι. Ένας, δύο, δύο. Ανιούσα κάνανε 6. Κατιούσα, διαδερμική κάτι όντως. Κανένας. Ένας. Ένας. Δύο. Τι θα κάνατε άλλοι δηλαδή, τα άλλα δύο. Ε? Ωραία, ποιος θα κάνει ουρτυρολιθοτομή. Είναι χειρουργημένη η αριστερή μεριά, έτσι να θυμάστε. Θα πάτε λίγο πιο κάτω τώρα βέβαια την τομή, αλλά εντάξει. Ε, ποιος θα κάνει ανοιχτό. Κανένας. Κάτσε ρε παιδιά, σηκώσανε το χέρι 10 άνθρωποι, άλλοι τι θα κάνατε. Παρακολούθηση κύριε Γιαννόπουλε, τι λέτε. Σε αυτή την πέτρα. Ε, παρακολούθηση. Εντάξει, νομίζω δεν συμφωνείτε ότι θα κάναμε παρακολούθηση. Τώρα κάνει κολλικό άνθρωπο τώρα. Λοιπόν, εντάξει, αφού δεν θέλετε να πάρετε θέση, νομίζω ότι η εξωσωματική είναι μια επιλογή που δεν με βρίσκει απόλυτο σύμφωνο, γιατί είναι κυστήνη. Θα θεωρούσα ότι ίσως χαραμίζω μια συνεδρία εξωσωματική, τον ταλαιπωρώ και λίγο, δυσανασχετούν και λίγο οι συγγενείς για μια παρέμβαση που θα είναι μάλλον μη επιτυχή. Σε πάση περιπτώσει, επιλέξαμε να κάνουμε την ανιούσα. Κύριε Γιαννακόπουλε, το εξής. Σας διακόπτω, αλλά αν πραγματικά έτσι, επί πραγματικών σενάριων, έχει φάει ήδη δύο χειρουργεία. Αν κάποιος πιστεύει ότι τους προτείνει εξωσωματική οι γονείς και τους πει ότι έχει μια πιθανότητα, δεν θα επιλέξουν τη μη επεμβατική από πριν προχωρήσει κάτι πιο επεμβατικό. Σύμφωνοι, μισό λεπτάκι. Okay. Εμείς ας μιλήσουμε ιατρικά. Έχει δίκιο. Τι να πω, έχει δίκιο. Η ιατρική, ξέρετε πολύ καλά, την κάνουμε όλοι στην καθημερινή πράξη. Δεν είναι μόνο guidelines και τι εμείς έχουμε στο μυαλό μας, είναι το περιβάλλον, με τι ασθενή έχεις να κάνεις. Okay. Σύμφωνοι. Ας ξαναδούμε την πέτρα για να τη θυμηθούμε. Ξεχάστε για λίγο ότι είναι κυστήνη ή φωσφορικό ασβέστιο, όπως είπατε, και είναι μια πέτρα οξαλικού ασβεστίου. Είναι 2,6 εκατοστά στο πάνω τριτημόριο του ρητήρα. Ξαναλέω, είναι οξαλικό ασβέστιο, για χάρη τη κουβέντα. Πώς θα κάνανε εξωσωματική. Άνω τριτημόριο ρητήρα, πέτρα 2,6 οξαλικό ασβεστίου. Σηκώστε τα χέρια. Εξωσωματική. Κανένας. Ένας. Ένας. Ποιος θα έκανε ουρτυροσκόπηση. Είναι οξαλικό ασβέστιο 2,6 στο άνω τριτημόριο. Περισσότεροι. Ποιος δεν θα κάνει τίποτα. Κανένας. Ωραία. Τι αλλάζει τώρα που είναι κυστήνη. Άρα περισσότεροι είστε υπέρ της ουρτυροσκόπησης. Εντάξει, οκ. Να δούμε τι λένε τα guidelines. Τα guidelines τα οποία τα αντιπαθούσα πάντα στο κομμάτι αυτό του ουρητήρα, γιατί θεωρώ ότι αδικούν πάρα πολύ την ουρτυροσκόπηση. Βέβαια τα guidelines είναι στηριγμένα σε μελέτες, δεν είναι αυθαίρετα και επομένως δεν δικαιούμαστε να είμαστε έτσι αρνητικοί, αλλά πάντα πίστευα ότι κάτι γίνεται λάθος. Τα τελευταία guidelines ευτυχώς το έχουν λίγο τροποποιήσει και θα πάμε εκεί που μας ενδιαφέρει, είναι πολύ πληθωρικός πίρακας, πάμε στον εγγύς ουρητήρα, όπου το stone free rate είναι σε γενικές γραμμές ισοδύναμο, 82%. Είτε κάνεις εξωσωματική, είτε κάνεις ουρτυροσκόπηση, συνολικά είναι το ίδιο το stone free rate. Όμως, αν μοιράσουμε, αν χωρίσουμε μάλλον τις πέτρες με βάση το μέγεθός τους, σε πέτρες πάνω από 10 μιλιμέτρ, πάνω από ένα εκατοστό, η ουρτυροσκόπηση σαφέστατα υπερτερεί τουλάχιστον κατά 11%. Και αυτό αφορά το σύνολο των λίθων. Δηλαδή, βάζουμε μέσα και πέτρες που σπάζουν κάπως πιο εύκολα.
Τώρα που έχουμε να κάνουμε με κυστήνη, υποθέτω ότι αυτό το 70% θα είναι πολύ πιο χαμηλό. Αν κάποιος έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στο 81 και σε ένα αυθαίρετο 60%, θα πήγαινε στο 60%. Μόνο γι' αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε, OK, ας κάνουμε μια τέτοια, ας δώσουμε μια ευκαιρία. Λοιπόν, οι άλλοι τέλειωσαν δίπλα, άρα πάμε λίγο γρήγορα εμείς. Αυτά είναι τα recommendations των guidelines. Λέει διάφορα εδώ. Εγώ έχω προσθέσει συν τη σύσταση του λίθου. Είναι μια παράμετρος σημαντική που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Οι λίθοι κυστήνης δεν σπάνε εύκολα. Και μάλιστα υπάρχουν δύο τύποι λίθης κυστήνης. Η smooth type και η rough type. Αυτή που είναι λίγο ανώμαλη, σαν αυτό που είδατε στη φωτογραφία, και ο smooth type που είναι λίος, τελείως λίος. Αν έχεις να κάνεις με το smooth type, δεν σπάζει με τίποτα στο λιθοτρίψι. Με τίποτα. Μιλάμε, είναι αδύνατο να το χτυπάς κάτω και κάνει γκέλ. Δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν. Εντάξει, έκανε FCAM τη τέτοια. Εδώ είναι το βίντεο. Βλέπετε τη διάταση. Φαίνεται ακόμη και από την εικόνα. Βλέπετε, υπάρχει μια εικόνα ουρών που λιμνάζουν. Βλέπετε αυτά το χιόνι. Βλέπετε ότι οι κάλικες είναι διατεταμένοι. Το βίντεο το βάλα μόνο και μόνο για να δείτε ότι σπάζει δύσκολα η κυστήνη με το λέιζερ. Πιο δύσκολα από πέτρες άλλες. Δηλαδή, μην περιμένετε να δείτε μια λιθοτριψία με το λέιζερ σαν αυτή που βλέπετε στο οξαλικό ασβέστιο ή στο ουρικό. Είναι πολύ πιο δύσκολη η λιθοδεψία. Θα σπάσετε λίγο τα νεύρα σας. Και κάνει λίγο μεγαλύτερα συγκρίματα. Που δεν είναι καλό αυτό. Δεν κάνει άμμο όπως κάνει. Ακόμα και αν σετάρει το λέιζερ στις τιμές που πρέπει, δηλαδή χαμηλή ένταση και μεγάλη συχνότητα, πετάει κομμάτια. Και όχι άμμο όπως θα ήθελες. Λοιπόν, για να κερδίσουμε χρόνο, προχωράω γρήγορα. Λοιπόν, να προσθέσουμε τι ο πρώην είναι τώρα. Τώρα επιβάλλεται γιατί υποτροπίασε. Άρα δεν σας ρωτάω. Εδώ είναι σαφές ότι πρέπει να μπούμε σε συνδυασμό πια, είναι υποχρεωτικό μας. Υποτροπίασε ήδη με αλκαλοποίηση. Λοιπόν, σε τι δοσολογία. Μόνο αυτό θέλω να σχολιάσουμε και να προχωρήσουμε. Συμφωνείτε με αυτό που κάναμε. Ξέρει κανείς τι δοσολογίες καταρχήν για να τελειώνουμε αυτό. Του Θιόλα ή του Καπτιμέρ. Ωραία. Η maximum δοσολογία που μπορεί να φτάσει είναι τα 2 γραμμάρια. Η maximum. Ξεκινάμε με μια προοδευτική άνοδο της δόσης, ανάλογα με την αντοχή που δείχνει και τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες. Πρέπει να θυμάστε ότι θα βλέπουμε οπωσδήποτε τα ούρα του αρρώστου για πρωτεϊνουρία. Μπορεί να σας κάνει μέχρι και νεφρωσικό σύνδρομο, ξαναλέω. Ξεκινάμε λοιπόν με μια δοσολογία που αυτή είναι μια καλή έναρξη, 250 επί 2 ή και επί 3. Αν ήταν ενήλικα, σαν 25 χρονών, θα ξεκινούσα επί 3. 250 επί 3 και αναλόγως ανεβαίνεις. Αναλόγως με τι. Με αυτό που ο συνάδελφος πάλι πριν. Με τι κυστήνη βγάζεις τα ούρα. Εντάξει, εδώ είναι αυτό που λέγαμε πριν, όταν έχουμε μεγάλη ποσότητα κυστήνη στα ουρά ή όταν τα άλλα μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, προσθέτεις θιόλα, θιοπρονίνη. Ωραία. Και ο συνάδελφος είπε, θα μετρήσω την κυστήνη στα ουρά. Πολύ σωστά. Πού είναι το λάθος. Το λάθος είναι εδώ. Ότι για να μπορέσεις να βγάλεις άκρη, αν αυτό που μετράς είναι κυστήνη, αν είναι συμπλέγματα κυστείνης με το φάρμακο ή μόνο κυστείνη, χρειάζεσαι υγρή χρωματογραφία. Γιατί οι απλές μέθοδοι μετρούν όλα αυτά μαζί. Μετρούν κυστήνη, κυστείνη και το σύμπλοκο. Άρα όταν σου πει όλος ότι βγάζει 700 μιλιγκράμμ στα ούρα, χωρίς να έχει κάνει υγρή χρωματογραφία, μπορεί να σου λέει ψέματα. Εσύ να έχεις πετύχει μια πολύ ωραία δόση φαρμάκου, να βγάζει αυτά που πρέπει ο άρρωστος, αλλά το εργαστήριό σου να σε παραπλανά. Και εσύ απλώς να αυξάνεις άσκοπα τη δόση, βάζοντας και σε κίνδυνο τον άρρωστο και εξαντλώντας και τα θεραπευτικά όρια. Συμφωνεί. Εδώ, για να σας προλάβω, υπάρχει πρόβλημα. Ποιος κάνει υγρή χρωματογραφία και μετράει κυστήνη, ίσως μόνο πανεπιστημιακά νοσοκομεία με εργαστήρια βιοχημίας, τα οποία έχουν μηχανήματα για ερευνητικούς σκοπούς, μπορούν να βγάλουν άκρη. Αλλιώς είναι πρόβλημα αυτό και το ομολογώ. Εντάξει, συνάδελφε, εκεί το λάθος που είπα πριν, εκεί πήγαινε, έτσι. Εσύ καλά το είπες, αλλά το λάθος πήγαινε εκεί. Λοιπόν, εδώ έχουμε προσθέσει με τον Ανδρέα τον Σχολαρίκο. Μια δουλειά που έχει κάνει κυρίως ο Ανδρέας, ο Ανδρέας την έχει κάνει, το μεταβολικό έλεγχο για τον υποτροπιάζοντα λιθιασκό ασθενή. Δεν θα επιμείνω, θα σταματήσουμε εδώ. Εδώ είναι όλοι οι αλγόριθμοι λίθους ασβεστίου, το τι πρέπει να γίνει κατά περίπτωση, ανάλογα με το αίτιο, λίθους ουρικού, υπεροξαλουρίες, διάφορα άλλα όσον αφορά τις γενικές οδηγίες και λίθους φωσφορικού. Και για του λίθου ουρικού, αλλά ολοκληρώνω. Κύριε Καθηγητή, μισό λεπτό. Ναι, απλά είναι μια πολύ προσεγμένη δουλειά. Τώρα είναι πληθωρική, δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα αυτά. Σας τα βάλαμε να τα έχετε, τα έχουν και τα guidelines, αλλά τα παίρνετε τώρα εδώ σε ζεστά. Μόλις βγήκαν δηλαδή, πώς να το πω, είναι ολόφρεσκα.
Έκλεψα ερώτηση από δίπλα. Αυτό κάνω. Τρέχω και κλέβω ερωτήσεις να σας μεταφέρω. Εάν αυτός ασθενής είχε και πώς πρόβλημα, θα του δίνατε μεταβολικό έλεγχο ή μόνο θα κάνατε την πώς, θα βγάλατε την πέτρα και δεν θα του δίνατε τίποτα. Αν είχε πώς. Αν είχε στένωση πώς. Τεκμηριωμένη ή με βάση το περιστατικό αυτό πώς το βλέπουμε. Όχι, τεκμηριωμένη. Πώς τεκμηριώθηκε. Κάνατε, έχετε έναν άρρωστο με πώς που κάνει λίθο. Στο λίθο τον στέλνουμε ή όχι. Ωραία. Η ερώτησή μου. Λοιπόν, την ανάλυση του λίθου θα την έκανα, αν με ρωτάτε. Ναι. Συνήθως οι λίθοι απόφραξης είναι συγκεκριμένης κατηγορίας. Έχουν μεγάλο ποσοστό φωσφορικού ασβεστίου μέσα. Αν δεις μεγάλο ποσοστό φωσφορικού ασβεστίου, εγώ θα ήμουν ήσυχος καταρχήν ότι είναι λίθη απόφραξης. Αν μου έδινε ένα λίθο κυστίνης, δεν θα είμαι καθόλου ήσυχος. Αν ήταν ένα λίθος ουρικού, καθόλου ήσυχος. Επομένως, θα με ενδιέφερε η σύσταση. Άρα, ναι, θα έδινε ανάλυση. Δεν θα έκανα μεταβολικό έλεγχο όμως. Εντάξει. Ομάδα τελικά, πού είναι η κόντρα. Δεν ξέρω. Εσείς βάλατε τη θεματολογία. Με ρωτάτε. Λοιπόν, αυτά. Καμιά άλλη ερώτηση, κανένα σχόλιο.